Συνεργεία του Δήμου Ηρακλείου και της αποκεντρωμένης διοίκησης έπιασαν και σήμερα δουλειά προχωρώντας την καθαίρεση από δύο καταστήματα πέριξ του πεζοδρόμου της Μιλάτου των αυθαίρετων τεντών που είχαν τοποθετηθεί. Πολλοί έχουν συμμορφωθεί ήδη και έχουν αφαιρέσει. Κυρίως έχουν αφαιρέσει τα πλαϊνά που είχαν βάλει και αυτό που δεν είχαν κάνει ήταν η αφαίρεση των τεντών. Και γιατί θεωρούσαν ότι αυτές δεν περιλαμβανόταν μέσα σε αυθαίρετες κατάσκευες. Όμως και αυτές εξαιτίας του μήκους που έχουν και που κλείνουν το δρόμο όλο, και αυτές είναι αυθαίρετες και πρέπει να φύγουν, να κατάφυσουν. Έλα, Σπύρο, και άλλο λίγο. Σήμερα ξυλώσαμε άλλες δύο μέχρι στιγμής. Έχουμε ακόμα να δούμε άλλες δύο που κατά την εκτίμησή μου δεν έχουν κάνει τίποτα, δεν έχουν αποξυλώσει κτλ. Οι άλλοι έχουν συμμορφωθεί μέχρι σήμερα από ό,τι έχω δει. Μετά τις πρώτες καθαιρέσεις και τη διορία που έδωσαν στους καταστηματάρχες να αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη να τις ξυλώσουν, τα συνεργεία επέστρεψαν σε σημεία που δεν είχε γίνει το παραμικρό για να αποκατασταθεί το πρόβλημα, εξηγώντας ότι θα συνεχίσουν το έργο τους και τις επόμενες ημέρες για τις περιπτώσεις καταστημάτων που η υπόθεση τους έφτασε στο στάδιο της εντολής να ξυλωθούν και ζήτησαν δικαστικά αναβολή της διαδικασίας και αναμένεται η απόφαση για να δοθεί εντολή τελικά για το τι θα γίνει. Όσοι λοιπόν δεν έχουν κάποιο χαρτί από το δικαστήριο ή από την πολεοδομία που να μας σταματά εμάς το έργο το οποίο έχουμε επιφορτιστεί, συνεχίσουμε και κάνουμε. Έχει τελεσεί δικήση διαδικασία για 18 περιπτώσεις. Αυτές τις 18 περιπτώσεις πρέπει να υλοποιήσουμε τώρα. Από αυτές τις 18 περιπτώσεις, οι 4 έχουν πάει ήδη στο δικαστήριο και έχουμε αναστολή, εκδικάστηκε η υπόθεσή τους την Πέμπτη, περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα την απόφαση του δικαστηρίου. Εάν η απόφαση του δικαστηρίου είναι εις βάρος των καταστημάτων, πρέπει να ξυλωθούν και αυτές οι κατασκευές. Που μιλάμε για τις μεγάλες κατασκευές, οι οποίες θεωρώ ότι ενοχλούν τους πολίτες της πόλης. Στο σύνολό του, σε αυτή τη φάση, τα καταστήματα που υπήρχε εντολή να απομακρυνθούν οι κατασκευές τους ήταν 18. Σε 4 περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες ζήτησαν εξ αρχής να παγώσουν δικαστικά οι διαδικασίες και αναμένεται απόφαση, ενώ 4 καταστηματάρχες ακόμη προχώρησαν την ίδια διαδικασία χθες και προχθές. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η καθαίρεση έχει ήδη γίνει από τα συνεργεία ή από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, με τον αρμόδιο προϊστάμενο της αποκεντρωμένης διοίκησης να επισημαίνει ότι αυθαίρετες κατασκευές έχουν εντοπιστεί και πρόστιμα έχουν επιδοθεί σε πολλές περιπτώσεις, πλην όμως σε αυτή τη φάση μόνο οι 18 από αυτές έφτασαν στη διοικητική διαδικασία επιβολής της καθαίρεσης, με τις υπόλοιπες να τοποθετούνται χρονικά στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη στην υπηρεσία τη δική μου εκκρεμούν ήδη περιπτώσεις που πρέπει να εξεταστούν, να ολοκληρωθεί η διαδικασία και αυτές οι κατασκευές, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, πρέπει να αφαιρεθούν.